κανονισμό σκουπιδιών. Κανονισμό σκουπιδιών για Σπαρτιατών, την ανακύκλωση. Στο Δήμο Σπαρτιατών, αλλά να προβλέπονται και ποινές μέσα. Στο Δήμο Σπαρτιατών που ζούμε εδώ τώρα, φέραμε εμείς θέμα στο διαρμό μας την τροποποίηση του κανονισμού και συμπεριλάβαμε και αυτό το θέμα μας. Και προβλέπει και συγκεκριμένα πρόστιμα. Ε, βέβαια. Και δυστυχώς ο Δήμος Σπαρτιατών δεν το υλοποιεί. Δεν το υλοποιεί. Το λέω αυτό, δεν το υλοποιεί. Με ποια έννοια ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος. Σχετικά δεν έχουν μεταφερθεί σχετικά τα πρόστιμα και εδώ και δύο μήνες ακόμη δεν έχουν φέρει να προχωρήσουμε σε τροποποίηση για να μπορούν να το υλοποιήσουν. Διότι είχαμε πει τότε που είχαμε κάνει σαν σύνδεσμο και σαν δημοτικό σύμβουλο που είχα κάνει είναι το εξής. Ε, κύριε, προχωρήστε. Μα το δεδομένο το ζήτημα. Προχωρήστε, προχωρήστε. Ειδοποιήστε με τη δημοτική αστυνομία τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες κυρίως, να μοιράσουν τον κανονισμό τον οποίο τον μοίρασαν με τη ΔΕΙΑ, αλλά υπήρχε αυτό το λάθος. Και από εκεί και πέρα να κάνετε έλεγχο για να συμμορφωθούν. Διότι δεν μπορεί να βλέπεις άλλους να το βγάζουν ωραία δεμένο το χαρτοκιβώτιο, τα πάντα ωραία και άλλοι να τα πετάνε έτσι. Όπως είπατε, να βλέπεις τώρα ο μπλε κάδος να είναι κενός και δίπλα επάνω πάνω να υπάρχουν χαρτοκιβώτια άσπαστα στον άλλον κάδο δίπλα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Μόνο. Και λέμε αυτό που έτσι είναι ναι. Προφανές. Άρα όχι λοιπόν, μόνο. Θέλω να πω το εξής. Εμείς με τους Δήμους συνεργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, οι Δήμοι πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν και οι ίδιοι να κάνουν κάποια προσπάθεια και να ενημερώσουν τους δημότες. Και να κάνουν τους κανονισμούς. Λοιπόν, άρα λοιπόν όμως, εγώ δεν μπορώ να παρεξηγήσω και τους κατοίκους που αντιδρούν στα θέματα των σκουπιδιών ως προς τις περιοχές τους εννοώ. Και δεν εννοώ για τη Σπάρτη, μιλάω γενικότερα. Είτε αυτό λέγεται Χρύσαφα, είτε αυτό λέγεται Αρεόπολης, είτε αυτό η λέγεται να είναι Κροκαιές κλπ. Η ενημέρωση πρέπει να είναι σε όλο τον νομό. Λέμε να κάνουμε τώρα με ανάλυση όμως. Με ανάλυση βέβαια, να σας πω κάτι. Και όχι... Να πω κάτι. Γιατί έτσι και έχουμε και μερικά πράγματα. Κάναμε τρεις συναντήσεις και καλέσαμε εκπαιδευτικούς. Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τη Σπάρτη, στον Κύθιο, στη Μολάβη. Σχεδόν ανύπαρκτη συμμετοχή. Να ενημερωθούν για να μπορούν να, από ειδικούς επιστήμονες από την Αθήνα με πρόγραμμα πάνω. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να έχετε επαφή με τον περιφερειακό διευθυντή της εκπαίδευσης. Μιλήσαμε εδώ με τους προϊσταμένους. Είχαμε σε επαφή με τους καθηγητές. Δυστυχώς θα το κάνουμε και άλλοι. Δεν μας έχουν δώσει την καλύτερη γραφή. Όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο. Εγώ στεναχωρήθηκα που δεν είδα ότι υπήρχε συμμετοχή. Με άλλα λόγια, θα πρέπει ο Έλληνας να παίρνει διαταγές από ψηλά. Γι' αυτό και ξεκινάμε και το πρόγραμμα που σας είπα με το Λούνα Πάρκ που θα συμμετέχουν 490 παιδιά από Μολάους. Εδώ δυστυχώς στην περιοχή της Σπάρτης η ανταπόκριση είναι μικρότερη. Μεγαλύτερη σαν περιοχή, λιγότερα παιδιά. Και μεγαλύτερη και σαν όγκο σκουπιδιών. Αυτό θέλω. Μεγαλύτερη, αφού έχει περισσότερου κατοίκου, είναι σε ένα κόλπο ότι θα έχει μεγαλύτερο όγκο. Επίσης, το Δήμο Σπαρτιατών κάναμε από πέρυσι πρόταση και καθυστέρησε και τώρα θα το κάνουμε για την οικιακή κομποστοποίηση. Και πρέπει να το υλοποιήσουμε σε όλο τον νομό. Και ο Δήμο Ασοπού το έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, ο βασικό στόχο είναι να περιορίσουμε τα απόβλητα που οδηγούμε έξω από το σπίτι μα. Και αυτό. Με την οικιακή κομποστοποίηση. Είναι εύκολο αυτό. Α, η οικιακή κομποστοποίηση. Με το μισθό τον κάδο στο σπίτι που έχουμε. Είναι εύκολο γι' αυτό να γίνει. Συγγνώμη. Να το κάνουμε πιο λιανά για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Στο σπίτι τι, εκτός από τα ανακυκλώσιμα που θα κάνετε μοιράσει και θα τα πάνε, στην τσάντα. Λέμε το εξής, ότι υπάρχουν κάτι της αξίας των 60 ευρώ, οι οποίοι μπορούν να τους έχουν στη διατικία τους, στη βεράντα ή στον ακάλυπτο χώρο, όπου εκεί θα ρίχνουν χαρτοπετσέτες, λαχανικά, φρούτα. Τα φαγόσιμα. Ναι, τα φαγόσιμα, όχι όμως τα κρέατα, για να μην υπάρχει μυρωδιά. Υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τι, από πλευρά εκπομπών οσμών, τι επίδραση θα έχουν. Αυτό όμως που λέμε με αυτά, περιορίζουμε πολύ τον όγκο των απορριμμάτων που βγάζουμε από το σπίτι μας. Επίσης, να πω το εξής, επειδή ακούγεται, πάμε στους μπλεκάδους πάλι. Γιατί δεν κάνουμε διαλογή στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι, να πάμε χωριστά τα ιαλικά. Θέλετε να κάνουμε κάτι, να σας πω, να σας κάνω εγώ μια πρόταση. Να απαντήσω πάλι, γιατί δεν γίνεται τώρα. Ναι. Και θα πω και για την ανταποδοτική ανακύκλωση. Γιατί δεν γίνεται τώρα. Το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είναι η μπλεκάδη. Να κάνουν τη διαλογή χωριστή στο σπίτι, να ζήσουν μετά στον μπλεκάδο, θα πάνε όλα μαζί πάλι, για ποιο λόγο. Όχι. Άρα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί το λένε πολλοί, βλέπω ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας, και λένε γιατί δεν κάνουμε αυτό. Μα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσαμε πρόταση του συνδυασμού μας για να υλοποιήσουμε την ανταποδοτική ανακύκλωση. Η ανταποδοτική ανακύκλωση μπαίνουν συσκευές
όπου είναι χωριστά το κάθε είδος. Ναι, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Και πατάς έτσι και σου βγαίνει ένα ποσόν. Ή ένα κουπόνι. Κάτι. Είναι επιταγήρια. Τα οποία την οποία την εξαργυρώνεις με προϊόντα από καταστήματα της περιοχής. Ακριβώς. Πήραμε την απόφαση στο Δήμο και πιστεύω ότι θα σε ένα μήνα ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί. Επίσης έχουμε παραλάβει τα 3 κορυματοφόρα τα καινούργια από την ΕΑ επάνω με σκοπό να ξεκινήσουμε από μόνοι μας την ανακύκλωση. Και έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία διαγωνισμού για 485.000 ευρώ, όπου θα πάρουμε 2 φορτηγά και 3 νταλίκες μεγάλες με πέσα. Όπου εκεί θα πέφτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά απευθείας, γιατί γλιτώνουμε για σταθμό μεταφορά, θα συμπιέζονται και θα φεύγουν. Δεν θα πέφτει τίποτα κάτω, ούτε σε χώρους. Θα γλιτώσουμε και περίπου 120-130.000 ευρώ για να κάνουμε εγκαταστάσεις. Και έτσι λοιπόν θα βελτιωθεί καλό και θα φεύγουν αυτά και θα εξοικονομούμε και δρομολόγια. Θα έχουμε όφελος μεγαλύτερο και δεν θα επιβαρύνουμε σχεδόν καθόλου το περιβάλλον. Εγώ κάνω και μια άλλη πρόταση έτσι. Καταρχάς είμαστε τώρα ανοιχτοί σε προτάσεις. Τώρα που τα συζητάμε, ναι, έρχεται και η ιδέα. Καμιά φορά μεταξύ τυρού και αχλαδιού. Νερό πάντως και καφέ. Νερό, ναι. Εγώ μόνο νερό, εσείς καφέ. Εγώ δεν πίνω καφέ. Μπορούμε να δώσουμε κάποια ιδέα τέλος πάντων. Βεβαίως. Νομίζω ότι μπορούμε να σας διαθέσω εγώ το συνεργείο το τηλεοπτικό και να δεχθούν κάποιοι πολίτες στο σπίτι τους, να γίνουν κάποια σποτάκια, διαφημιστικά θα είναι βέβαια, αλλά ναι. Θα επεξηγούν, θα δείχνουν πώς πετάνε το ένα πράγμα, πώς πετάνε το άλλο, πού το κάνουν, δηλαδή να δείξουμε την πραγμάτωση κάποιων ενεργειών. Μαζί με αυτό, θα σας πω και κάτι με σκοπό τώρα, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Και να το δείχνουμε και να το βλέπουμε. Όπως είχε γίνει στο Νόσιο Νίκονα μπροστά με τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, γιατί είναι και αυτά σημαντικά. Έχουμε σκοπό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και εκεί θα ζητήσουμε τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως. Να το δούμε μέσα σε αυτό το μήνα. Εγώ το λέω από πλευράς τηλεόρασης, επειδή η εικόνα. Η εικόνα είναι η εικόνα. Είναι πιο διαφορετική, μπορεί να αναλύσει. Χρειάζεται να αναλύσετε το θέμα της επιρροής, της επιδράσεως που έχει με η αυτή τηλεόραση. Την έννοια. Μην το θέτετε σε άλλο επίπεδο. Δεν το θέτω σε άλλο και εγώ με αυτή την έννοια μίλησα. Δεν μου λέτε τώρα, με το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα ως προς το χώρο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Κάτω εννοείται. Ναι. Εσείς έχετε κάνει ήδη. Εμείς έχουμε κάνει, ακόμη δεν έχετε εγκατασταθεί νομίζω εκεί. Όχι, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Όχι, έχετε εγκατασταθεί όμως. Είναι υπό την ιδιοκτησία σας τα 50 στρέμματα. Όχι, τα 50 στρέμματα μας τα έχει παραχωρήσει η περιφέρεια. Ναι, αλλά τα έχετε όμως. Τα έχουμε. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν θέλω να πω, τον πυρήνα τον έχετε. Με την έννοια ότι εκεί έχετε κανονίσει και θα έχετε γύρω στα 400 στρέμματα. Ναι,